Λαμβάνω η δική σας θέση σχετικά με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς να πούμε και τι προβλέπει λίγο αυτή η οδηγία, αν θέλετε. Να μας πείτε εσείς τι κατά τη γνώμη σας λίγο πιο πριν, για να μπορεί ο Λαμβάνος να το πάει πιο μετά. Κοίταξε, καταρχάς πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι πέρασε από πολλές φάσεις η συζήτηση και στο Ευρωκοινοβούλιο για την οδηγία αυτή για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες. Νομίζω, ξεκινώντας, πρέπει να πούμε ότι εμάς, τουλάχιστον στο ΚΚΕ, δεν μας κάνει έκπληξη ούτε εντύπωση η τοποθέτηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο Συμβούλιο. Έτσι, η αρνητική τοποθέτηση. Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια κυβέρνηση αντεργατική, έχει πάρει σκληρά αντεργατικά μέτρα και έχει ρυθμίσει για την Ελλάδα στην εθνική νομοθεσία όλα αυτά τα οποία προβλέπονται για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες. Οπότε, να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι πέρα από αυτούς που αναφέραμε, πλέον στις πλατφόρμες εντάσσονται και οικοδόμοι και γιατροί και νοσηλευτές. Γιατί είναι η πλατφόρμα ένας τρόπος να ενώνει τον εργοδότη, ένας μεσάζοντας που ενώνει τον εργοδότη με τους εργαζόμενους, χωρίς να επιτρέψει στους εργαζόμενους να στοιχειοθετούν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, χωρίς να ανήκουν σε σωματεία. Δηλαδή, λύνει ένα ζήτημα στην κατεύθυνση του ατομισμού. Δηλαδή, αδυνατίζει την εργατική λαϊκή πάλη. Άρα, ξεκινώντας, πρέπει να πούμε το εξής. Είμαστε τώρα στον απόϊχο μιας μεγάλης στην Ελλάδα πανεθνικής απεργίας στις 28 του Φλεβάρη, με συμμετοχές δεκάδων εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών που μέχρι πριν δεν είχαν θέσει αυτά τα ζητήματα. Και τι ζητάνε οι εργαζόμενοι? Ζητάνε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, τα κοινωνικά δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί με αγώνες. Και αυτά, αν θέλετε, είναι και το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να ενταχθούν και οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες. Να πούμε τώρα συγκεκριμένα πράγματα τι προβλέπει. Ο νόμος Χατζηδάκη, ο οποίος έχει τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν, σε τρία άρθρα καθόρισε μία σειρά από ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται για να αναγνωρίζεται κάποιος ως μισθωτός. Βεβαίως, εκεί τα κριτήρια, αυτά που λέει και η οδηγία, τα μαχητά κριτήρια κτλ., στον νόμο Χατζηδάκη είναι από την πλευρά του εργοδότη. Δηλαδή, ο εργαζόμενος πρέπει να προσβάλλει τον εργοδότη σε δικαστική διαμάχη. Το δεύτερο είναι η χρήση των αλγορίθμων. Και το τρίτο είναι ότι η πλατφόρμα καθορίζει όλα τα ζητήματα τη σύνταξη τη. Των συμβάσεων, των αλλαγών που γίνονται στις συμβάσεις, τα οποία πρέπει να τα αποδέχεται όλα ο εργαζόμενος για να μπορέσει να δουλέψει σε αυτά. Και αυτά πατάνε πάνω σε μια σειρά από ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς, όπως για παράδειγμα για τις 13 ώρες εργασίας την ημέρα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα τους λεγόμενους διαφανείς όρους εργασίας, που σου λέει ότι εγώ, σαν εργοδότης, λέει, το μόνο που χρειάζεται είναι να γνωστοποιώ στον εργαζόμενο τους όρους με τους οποίους αυτός θα εργάζεται. Και από εκεί και πέρα ο εργαζόμενος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Καλά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρέπει να συνενεί ο εργαζόμενος. Ναι, πρέπει να συνενεί, αλλά πρέπει να πάρουμε υπόψη την αγορά εργασίας. Θα έρθω σε μια επικοινωνία. Εντάξει, μια χαρά είναι. Είναι λες και σαν να λέμε ότι ο εργαζόμενος και ο εργοδότης είναι στο ίδιο επίπεδο στη διαπραγμάτευση. Αυτό λέω. Άρα, για να κλείσω, από τη δική μας τη σκοπιά. Εμείς, σαν ΚΚΕ, έχουμε καταψηφίσει όλες αυτές τις οδηγίες και τους κανονισμούς. Και θέσαμε και ένα ακόμη ζήτημα, το οποίο είναι σοβαρό και είναι κρίσιμο. Γιατί όταν έφτασε η οδηγία αυτή για τις πλατφόρμες στο τελικό της στάδιο, οι σοσιαλδημοκράτες, η ομάδα της αριστεράς που ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ και ορισμένοι άλλοι στο Ευρωκοινοβούλιο που συστήσαν μια πλειοψηφία, αποφάσισαν να μην φέρουν την τελική οδηγία σε συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά να την τρέξουν στον τριμερή διάλογο με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Να μην γίνει δηλαδή συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μας απαντήσει κάτι. Δεν έχουμε ακόμα. Δυστυχώς, ο νόμος είναι πίσω από την τεχνολογία. Το βλέπουμε και σε άλλα κομμάτια της τεχνολογίας. Δηλαδή, έγινε πρώτα η τεχνητή νοημοσύνη και τώρα συζητάμε για το πώς θα την περιορίσουμε. Έγινε το Airbnb, γιγαντώθηκε και αφού γιγαντώθηκε το Airbnb, καταλάβαμε ότι πρέπει να φορολογήσουμε τα έσοδα από το Airbnb. Δυστυχώς η τεχνολογία μας έχει προσπεράσει όλους, έτσι. Έχει προσπεράσει και τις κυβερνήσεις, έχει προσπεράσει και τους θεσμούς. Αλλά πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα για να δούμε το επόμενο κομμάτι της συνέντευξης για να μας πάει παρακάτω. Σε σχέση με ζητήματα που έθεσε ο κύριος Συριόπουλος. Εμείς, κύριε Συριόπουλε, θέλω να γνωρίζετε κι εσείς και όλοι όσοι παρακολουθούν, από θέση αρχής καταψηφίζουμε στο Ευρωκοινοβούλιο το σημείο εκείνο που λέει αναπομπή της ψηφισμένης από το Ευρωκοινοβούλιο νομοθεσίας στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο για διάλογο. Ακριβώς για τον λόγο που είπατε. Γιατί όταν πάει στον τρίλογο ένα ψηφισμένο, ό,τι και αν είναι αυτό, ανεξάρτητα αν το υπερασπιστήκαμε ή όχι, πίσω από κλειστές πόρτες, υπό την πίεση των ομάδων πίεσης, των λόμπις και εδώ στη συζήτηση για τις πλατφόρμες είναι χαρακτηριστικότατος ο ρόλος που έπαιξαν αυτές. Γιατί μιλάμε για μια αγορά
η οποία αυξήθηκε κατά 500% ο τζίρος της μέσα σε 2 χρόνια. Ναι, ναι. Μιλάμε, όπως το είπατε σωστά, για 43 εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη. Και αφορολόγητος τζίρος επιτοπίστων. Όταν αυτά πάνε να τα συζητήσουν πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς να εκτίθενται οι απόψεις που εκφράζουν οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων. Τρίλογο, δεν είναι κλειστές οι πόρτες, είναι και ανοιχτές. Εντάξει. Αλλά είναι, το πιάνω είναι, αυτό που λέτε, εγώ δεν διαφωνήσω. Είναι κλειστές οι πόρτες, κύριε Φανή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το ένα είναι αυτό. Άρα εμείς έχουμε σοβαρές. Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Το δεύτερο, δεν έχει να κάνει. Εγώ δεν είπα ότι ο νόμος Χατζηδάκη, αν και το προσπάθησε και το προσπαθεί, κουτσουρεύει μια σειρά από κατεκτημένα δικαιώματα. Είπα ότι υπάρχει μια προσπάθεια στη σύγχρονη, αυτό που λέμε αγορά εργασίας, να χτυπηθεί η συλλογική διεκδίκηση, και αυτό έχει γίνει και από νόμους κυβερνήσεων που προηγήθηκαν της Νέας Δημοκρατίας. Τέτοια χαρακτηριστικά έχει και η νομοθεσία, η λεγόμενη Βρούτση Αχτσιόγλου. Τέτοια χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, είχε η απόφαση του καθορισμού του κατώτατου μισθού με υπουργική απόφαση, το οποίο δεν ισχύει βέβαια μόνο στην Ελλάδα με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, ισχύει και σε άλλα 16 από τα 27 κράτη-μέλη. Μάλιστα. Έτσι, άρα, όταν υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο, δικαιολογούνται οι πλατφόρμες με την άδεια των κυβερνήσεων που θέλουν να ρυθμίσουν την τεράστια κερδοφορία ομίλων, όπως είναι αυτή που αναφέραμε σήμερα, να παίρνουν μέτρα που θα τους ενισχύουν και θα τσακίζουν περισσότερο τους εργαζόμενους. Αλλά να δούμε και λίγο πιο μπροστά και να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο για να μην δημιουργηθεί αυτό το Λούμπεν προλεταριάτο για το οποίο μόλις μίλησε ο κύριος Αρβανίτης. Σκίνδυνο το είπα. Καλά, τώρα το Λούμπεν προλεταριάτο ορίζει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται και στη σημερινή συζήτηση να φτάσουμε εκεί. Γιατί το λέω αυτό? Αναφέρθηκε ο κύριος Συριόπουλος. Πρακτικά το εξής είναι το σχήμα το οποίο στο Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα σήμερα το ακούμε πάρα πολύ. Ότι οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν κάποιου νέου είδου δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Και αυτό σε ένα βαθμό είναι πραγματικό. Δηλαδή, δουλειά στις πλατφόρμες πριν από 20 χρόνια δεν είχαμε. Δεν υπήρχαν πλατφόρμες. Ναι, γι' αυτό λέω πως να εξελίξουμε λίγο και τη σκέψη μας εμείς. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ευμετάβλητο. Και αυτό έχει γίνει πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του καπιταλισμού. Σας θυμίζω κάποια πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα από την ελληνική επικράτεια και το ελληνικό κράτος. Λινοτύπες, για παράδειγμα. Λιθογράφοι. Έτσι, είναι μια σειρά και άλλα επαγγέλματα μπορούμε να βρούμε που ήταν συνδεδεμένα με μια συγκεκριμένη στιγμή ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, που όταν αναπτύχθηκαν περαιτέρω εξέλιψαν. Αυτό που δεν αλλάζει όμως στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής είναι η σχέση. Η σχέση δηλαδή του κεφαλαίου με τις εργασίες, του καπιταλιστή, εργοδότη, με τους μισθωτούς εργαζόμενους. Και από αυτή τη σχέση παράγονται ορισμένα πάρα πολύ και συνάγονται πολύ συγκεκριμένα δικαιώματα και συμπεράσματα. Ότι δεν μπορεί να κερδίζει ο εργαζόμενος και ο καπιταλιστής ταυτόχρονα. Γιατί είναι 2 θέσεις εκ διαμέτρου διαφορετικές. Γιατί το κέρδος, η καπιταλιστική κερδοφορία την οποία εξυπηρετούν και οι ευρωπαϊκές οδηγίες, γιατί αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση επί της ουσίας, μια ένωση καπιταλιστικών κρατών. Και όλα τα παραμύθια, συγγνώμη που το λέω έτσι, θέλετε να το πούμε αφηγήματα. Τα αφηγήματα περί σύγκλησης τα ακούμε 40 χρόνια τώρα και το μόνο πράγμα στο οποίο συγκλίνουμε είναι ότι οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να κρατηθούν ζεστοί το χειμώνα. Σε αυτό έχουμε συγκλίνει. Έτσι. Άρα λοιπόν, το σταθερό, το βασικό, αυτό που δεν μεταβάλλεται. Θέλετε να πείτε ότι αυτά τα 40 χρόνια στο Νότο, για παράδειγμα, δεν έχει βελτιωθεί το επίπεδο της ζωής? Να σας πω εγώ, κυρία Νικολάου, ένα παράδειγμα. Πάρα πολύ. Το ύψος του μισθού στην Ελλάδα σήμερα είναι χαμηλότερο από το ύψος του μισθού στην Ελλάδα του 2009. Και αυτό ισχύει για πολλά από τα κράτη-μέλη. Γιατί ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής αυξάνει την πίτα, που λέμε, αλλά την πίτα όλο και περισσότερο την καρπώνονται οι λίγοι. Το κατακεφαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί. Το κατακεφαλήν εισόδημα. Το κατακεφαλήν εισόδημα. Το κατακεφαλήν εισόδημα. Πάρα πολύ. Ακούστε, για να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα από τη στατιστική σύγκριση αυτή, πρέπει να δεις ορισμένα χαρακτηριστικά. Κατώτατος μισθός και μέσος μισθός και ποια είναι η ψαλίδα. Για την Ελλάδα τα στοιχεία αυτά είναι δεδομένα και τα ξέρουμε όλοι. Τα έχουν πει ακόμα και οι αστικές εφημερίδες. Δεν τα γράφει μόνο ο ριζοσπάστης. Αλλά για να μείνουμε στο περί των ψηφιακών και των νέων. Όσο κατά τη δική μας άποψη, και ο κόσμος το καταλαβαίνει, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες που γεννά η βιομηχανική, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλγόριθμοι. Αλλά όσο αυτά παραμένουν να είναι εξαρτήματα της καπιταλιστικής κερδοφορίας, τόσο θα δημιουργούν το αντίστροφο αποτέλεσμα από αυτό που θα πρέπει να είναι, δηλαδή να απαλύνει το μόχθη των εργαζομένων. Μου επιτρέπει. Τελειώνω αμέσως. Παρακαλώ. Αντί, για παράδειγμα, αυτό που τα λέει και ο κ. Αρβανίτης πριν, αντί δηλαδή με τις νέες τεχνολογίες να δουλεύουμε λιγότερο και να αμοιβόμαστε καλύτερα,
δουλεύουμε περισσότερο και χειροτερεύουν οι μισθοί. Αντί να έχουμε δημόσια δωρεάν υγεία, φτάσαμε στο σημείο να βάζουμε απογευματινό εισιτήριο στα δημόσια νοσοκομεία, αν θέλεις να σε κοιτάξει ο γιατρός να κάνεις μια επέμβαση. Μιλάμε τώρα για να έρθουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τη στιγμή που υπάρχει μια τεράστια αγορά πτυχίων που έχει συγκροτηθεί με τις ίδιες τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε τελική ανάλυση, εμείς λέμε αυτό το πράγμα. Και ο λαός πρέπει να το σκεφτεί. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα κοινό σπίτι των λαών. Είναι μια ένωση των μεγάλων μονοπωλίων και των καπιταλιστικών επιχειρήσεων που θέλει να δημιουργεί τους όρους για να εκμεταλλεύεται πιο εύκολα όλους τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιπαλέψουν οι λαοί. Και αυτό στην Ελλάδα μπορούν να το κάνουν επιλέγοντας το ΚΚΕ, που αυτή είναι η σταθερή αντιπαράθεσή του όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Λαβάνο, σε εσάς το τελευταίο σχόλιο. Πολύ σύντομα για αυτό το θέμα, με βάση ορισμένα ζητήματα της επικαιρότητας. Άκουσα τον κύριο Βέμπερ στο συνέδριο του ΕΛΚ. Του Λαϊκού Κόμματος προχθές. Ναι. Υπεραμείνθηκε της απαράδεκτης καταδικαστέας πρακτικής να στέλνονται πρόσφυγες και μετανάστες σε τρίτες χώρες. Στη Ρουάντα, για παράδειγμα. Ή στην Αλβανία, που πρώτη του στέλνει, αποφάσισε να του στέλνει η κυρία Μελώνη. Όχι, ακούστε. Ο Βέμπερ υπερασπίζεται την ίδια γραμμή που θέσπισε η κυρία Μελώνη, την οποία πρώτη ποιος την θεσμοθέτησε, η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Δανίας, ζηλεύοντας τη δόξα του Ρίση Σούνακ. Εμείς λέμε το εξής, ότι όλες οι πλευρές, και στο Ευρωκοινοβούλιο είναι αυτό σαφές και ορθά ανοίχτο φαίνεται, αν δεν υπάρχει συμφωνία σοσιαλδημοκρατών, Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με ορισμένους άλλους που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά καιρούς, δεν μπορείς να έχεις συμφωνία. Αυτό είναι μια ταύτιση 80-90% σε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που περνάνε από τους θεσμούς και αυτό είναι κάτι που ο ελληνικός λαός και οι λαοί πρέπει να το έχουν υπόψη τους και να στηρίξουν δυνάμεις οι οποίες στο Ευρωκοινοβούλιο δεν θα είναι κλακαδόροι αυτή τη αντιλαϊκή πολιτική, αλλά θα φέρουν στο επίκεντρο τα συμφέροντα των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα, μια τέτοια δύναμη είναι το ΚΚΕ.